Βρισκόμαστε στο γυμναστήριο δεξία στη Σπάρτη. Δίπλα μου έχω τον αθλητή Γιώργο Μανολόπουλο, ο οποίος έχει προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Περού και είναι ένας Σπαρτιάτης που μας κάνει περήφανους. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάντε. Ένας από τους στόχους σου, ένα από τα όνειρά σου ήταν η πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι, και βέβαια. Και τα κατάφερα στον προηγούμενο αγώνα στην Καλλιθέα, στο International Jumping Meeting με ύψος 2.13. Είναι ένα ύψος το οποίο είναι δύσκολο. Πιστεύω μπορώ να κυνηγήσω και αρκετά πιο ψηλά. Θα δούμε στους επόμενους αγώνες, θα κυνηγήσουμε ατομικό. Θα μας πεις σε λίγο τι θα περιμένουμε από εσένα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ποιος είναι ο στόχος σου και εκεί. Θέλω να σε γνωρίσουμε καλύτερα, να σε γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές και οι φίλοι που μας βλέπουν μέσα από το flynews.gr. Πότε ξεκίνησες ερασιτεχνικά και έπειτα επαγγελματικά τον αθλητισμό και ποιες είναι οι θυσίες που έχεις κάνει στην καθημερινότητά σου. Παράλληλα έχεις και τις σχολικές σου υποχρεώσεις. Πώς τα καταφέρνεις? Λοιπόν, ξεκίνησα το στίβο με άλλο αγώνισμα, βέβαια, με το Μήκος, πριν 8 χρόνια περίπου. Εδώ στη Σπάρτη. Εδώ στη Σπάρτη, ναι, στο Σπερχητικό. Έπειτα πήγα στα εμπόδια, στο 400 με εμπόδια. Δεν ήμουν αρκετά καλός. Και μετά ξεκίνησα το άλμα ύψος, το δοκιμάσαμε. Έκανα αρκετά καλούς αγώνες. Και από εκεί και πέρα, εδώ και 3-3,5 χρόνια, κάνω άλμα ύψος. Οι θυσίες σου ποιες είναι όσον αφορά στην καθημερινότητα? Δεν βγαίνεις πολύ, η διατροφή σου κτλ. Για πες μας. Έχουμε, ναι, αρκετές θυσίες, όλοι οι αθλητές, όχι μόνο εγώ. Δεν βγαίνουμε, ειδικά πριν τους αγώνες, στην αγωνιστική σεζόν. Έχει αρκετές θυσίες, ναι. Και τα διαβάσματα είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσουμε σχολείο και αθλητισμό, αλλά τα καταφέρνουμε. Τα προλαβαίνουμε, έτσι. Τα προλαβαίνουμε, ναι. Δεν τα έχουμε αφήσει. Όχι, όχι. Και βέβαια, όχι. Ωραία. Ανήκει σε κάποιο σύλλογο, Γιώργο? Στο Σπερχητικό. Στο Σπαρτιατικό. Τρίτη προσπάθεια λοιπόν στα 2.13 για τον Μανολόπουλο. Είναι πετυχημένη, μπράβο του, πολύ καλή εμφάνιση από τον Μανολόπουλο. Θες να μας πεις και λίγο τους ανθρώπους που σε βοηθάνε για να φτάσεις μέχρι εδώ, τους προπονητές σου? Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η κυρία Αγγελική Ανδρακάκου σε ό,τι έχει θέμα και στον αθλητισμό γενικά και στο άλμα ύψος βέβαια. Και ο κύριος Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος με βοηθάει στην ενδυνάμωσή μου, στο γυμναστήριο ευεξία που βρισκόμαστε. Και αυτά. Η οικογένειά σου σε στηρίζει σε όλο αυτό που κάνεις, Γιώργο? Πάντα με στηρίζει, είναι πάντα από πίσω μου. Με βοηθάει καθημερινά και ψυχολογικά και στα πάντα. Το πίστευες ότι θα τα καταφέρεις? Ότι θα φτάσεις μέχρι εδώ, να πας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και θα εκπροσωπήσεις, να πούμε, τη χώρα μας, έτσι? Ναι. Μετά από την περσινό αγώνα που είχα δώσει και έπιασα το 2.12 ως ατομικό, το 2.13 δεν μου φάνηκε ακατόρθωτο. Ήταν κάτι που πιστεύω αργά ή γρήγορα θα το έπιανα στη φετινή σεζόν. Απλά το έπιασα αρκετά νωρίς φέτος, στον δεύτερό μου αγώνα, μετά από το τραυματισμό που είχα όλη την περσινή σεζόν. Και πιστεύω, ναι, φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα. Που σημαίνει ότι έχεις κάνει καλή προετοιμασία, είσαι και σε καλή κατάσταση. Ναι, 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 ναι. Να περιμένουμε πολλά παραπάνω και στο παγκόσμιο. Σίγουρα ένα ατομικό καλό. Και θα προσπαθήσω, ο πρώτος στόχος βασικά, είναι να πάμε στο τελικό. Θα ήθελα να επισημάνουμε ότι εσύ κι άλλος ένας αθλητής από όλη την Ελλάδα είστε οι αθλητές που θα εκπροσωπήσετε, ναι, ναι, στο συγκεκριμένο θεσμό. Είμαστε αθλητές στο άλμα ύψος. Στο θεσμό εννοώ, στο άλμα ύψος, στο ηλικία K20. Ναι, έτσι δεν είναι? Ναι, 20 ετών, ναι, σωστά. Οπότε είναι τεράστια επιτυχία αυτό για σένα. Ναι, και βέβαια, και βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και μας κάλεσε περήφανος. Ναι. Μήπως ξέρουμε το όνομα του άλλου αθλητή, είναι, στον αθλητή σου? Ναι, είναι ο Ανδρέας Ομίτα, ναι, ο οποίος είναι από την Πρέβεζα. Ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους δύο. Και σε όλη την ομάδα. Να πάμε καλά όλοι. Βεβαίως. Πότε φεύγετε για Περού? Οι αγώνες είναι 26 με 31 Αυγούστου.
Το πότε θα φύγουμε δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα, αλλά πιστεύω μία εβδομάδα με 10 μέρες νωρίτερα να συνηθίσουμε λίγο το χώρο, την ώρα κτλ. Θα είσαι με όλη την ελληνική αποστολή και με το ΣΕΓΑΣ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, με το ΣΕΓΑΣ μαζί όλοι. Ναι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να προσθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θοδωρή τον Κατσίχτη, ο οποίος είναι ο φυσικοθεραπευτής μου και με βοηθάει. Τον κύριο Ηλία Κατσουγκράκη, ο οποίος είναι γιατρός μου. Και πάρα πολύ την Power Health, η οποία με υποστηρίζει με τα προϊόντα της και μπορώ να δώσω αυτές τις επιδόσεις. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ.